Επισκέφθηκα σήμερα την πόλη της Μεγαλόπολης με την ευκαιρία του εβδομαδιαίου παζαριού εδώ που γίνεται. Συναντήθηκα με πάρα πολύ κόσμο, χαιρέτησα εκατοντάδες ανθρώπους και με χαιρέτησαν και ευχαριστώ τους μεγαλοπολίτες μέσα από την καρδιά μου για την πολύ θερμή υποδοχή. Είμαι και εγώ πάρα πολύ προβληματισμένος με τα θέματα τα οποία και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Είμαι πολύ προβληματισμένος με την υπόθεση της Αρκαδίας, όπου με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας η Αρκαδία είναι η περιοχή που έχει τα περισσότερα προβλήματα και από τους 5 νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου και θεωρώ ότι τα ζητήματα της Αρκαδίας, αυτά τα μεγάλα ζητήματα και προβλήματα, είναι και η απόδειξη της αποτυχίας που της πολιτικής Στατούλη στα 9 χρόνια που ασκεί διοίκηση εδώ. Ξοδεύτηκαν κυριολεκτικά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χωρίς να γίνουν έργα αναπτυξιακά και παραγωγικά, έργα τα οποία θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τον πληθυσμό, όπως το ζήτημα της πληθυσμιακής συρρήκνωσης, η περιοχή της Μεγαλόπολης, της Βουκορτενίας, της Αρκαδίας γενικότερα, έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η δική μου δέσμευση είναι, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που πράττω περισσότερα από όσα λέγω, είναι ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν μαζί με τους συνεργάτες μου και έχω εξαιρετικούς συνεργάτες και από την περιοχή της Μεγαλόπολης, ώστε να βοηθήσουμε την ιστορική αυτή περιοχή που αποτελεί κυριολεκτικά την καρδιά του έθνους και την καρδιά των εθνικών αγώνων, περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, περισσότερο από κάθε άλλο νομό, γιατί το έχει ανάγκη. Αν δεν δράσουμε τώρα, με σχέδιο και με προγραμματισμό, τα προβλήματα της Αρκαδίας θα πολλαπλασιαστούν. Και κάποιος πρέπει να απολογηθεί για αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να απολογηθεί ο κ. Στατούλης με τα 9 χρόνια εξουσίας και με διαχείριση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να απολογηθούν βουλευτές, πρέπει να απολογηθούν υπουργοί. Έγιναν πολλά εδώ. Δεν έγιναν όλα αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου τους μεγαλοπολίτες για την συναντήση που είχα σήμερα και την πολύ καλή υποδοχή. Είμαι βέβαιος για την νίκη του συνδυασμού μου και είμαι βέβαιος ότι οι μέρες οι οποίες θα έρθουν και για την Αρκαδία και για την Πελοπόννησο θα είναι καλύτερες με μια χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, όχι να πετάμε τα χρήματα από εδώ και από εκεί για να συγκεντρώνουμε ψήφους ή να παίρνουν οι οικογένειές μας τα έργα της περιφέρειας Πελοποννήσου, τα αδέρφια και τα νύψια μας και τα παιδιά μας. Αυτά θα τελειώσουν αμέσως από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.